Κυρίες και κύριοι, για άλλη μία φορά έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Γάτσιο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο της συνέντευξης που είχαμε κάνει πριν από μερικές ημέρες αναφορικά με την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Καλώς ορίσατε και πάλι, κύριε Γάτσιο, στο News Hub. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με χαρά συνεχίζουμε τη συζήτηση που σταματήσαμε την προηγούμενη Παρασκευή, 15 του μήνα που την κάναμε, και πράγματι περάσανε 5 μέρες από τότε και έχουμε να πούμε μερικά πράγματα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση ξανά. Να είστε καλά. Η αφορμή είναι η ολοκλήρωση της τριλογίας που έχετε συγγράψει μαζί με τον κύριο Δημήτρη Ιωάννου με τίτλο «Η απειλή εξ Ανατολών», που δημοσιεύτηκε ήδη πριν από μερικές ημέρες στην Athens Voice αλλά και σε εμάς στο News Hub με τίτλο «Η απειλή εξ Ανατολών, μέρος τρίτο, ο δρόμος της υποτέλειας οδηγεί στον πόλεμο, όχι στην ειρήνη». Ένα πολύ πολύ σημαντικό, κρίσιμο ερώτημα, και θέλω να ξεκινήσω λίγο αυτή τη συνέντευξη με το εξής απλοϊκό ερώτημα. Ναι. Σε αυτό το άρθρο σημειώνεται με έμφαση ότι η Ελλάδα εισέρχεται σταδιακά σε μία πορεία υποτέλειας απέναντι στην Τουρκία. Παρακαλώ, θέλω να μου το επεξηγήσετε, να μου το στηρίξετε αυτό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό ξεκινάει, καταρχάς έχει να κάνει με την άσκηση πολιτικής, δεν έχει να κάνει με την... Με προθέσεις. Νομίζω ότι κανένας έχει την πρόθεση να κάνει τη χώρα υποτελή στην Τουρκία, αλλά μιλάμε για την άσκηση πολιτικής και μάλιστα θα έλεγα όχι μόνο κυβερνητικής, και είναι κυρίως κυβερνητικής, αλλά είναι άσκηση πολιτικής από αυτό που θα ονόμαζα το σύστημα Ελλάδα, ας το πούμε έτσι, το οποίο σύστημα Ελλάδα έχει είναι η επίσημη πλευρά του, δηλαδή ενώ η προβολή των ελληνικών θέσεων μπορεί να γίνει με έναν επίσημο τρόπο, με έναν κυβέρνηση, με έναν ήμι επίσημο τρόπο που είναι οι βουλευτές, οι συμπολίτευση, αντιπολίτευσης, και με έναν ανεπίσημο τρόπο που είναι οι δημοσιογράφοι. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα ανήκει σε αυτή την κατηγορία του, το ανεπίσημο. Λοιπόν, γιατί μιλάω για υποτέλεια? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μάλλον πορεία προς υποτέλεια. Πορεία προς υποτέλεια. Καταρχάς, εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μια άνηση σχέση. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται από ανισότητα, δεν είναι μια ισότιμη σχέση όσο αφορά την ανεξαρτησία και την αυτονομία της χώρας εναντί της Τουρκίας. Και το εξηγώ αυτό. Αυτό είναι και σε επίπεδο μπορεί να πει κανένας έτσι συμβολικό, αλλά και σε ένα επίπεδο πρακτικό. Ας πάμε στο συμβολικό επίπεδο. Εσείς θα μπορούσατε ποτέ, κύριε Βαρδάκη, να διανοηθείτε ότι ο κύριος Φιντάν, ξεκινώντας από στάση αυστηρής προσοχής, υποκλίνεται μπροστά στον Έλληνα Πρωθυπουργό? Θα μπορούσατε ποτέ να σκεφτείτε, να διανοηθείτε ότι ο κύριος Φιντάν δηλώνει σε τρόπο δημοσιογράφο «εγώ θα κάνω συμφωνή με την Ελλάδα και ας με πούνε μειοδότη»? Αυτά είναι συμβολισμοί. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Αλλά να πάμε και παρακάτω σε θέματα πολιτικής. Η Ελλάδα δεν μπορεί να εκδώσει και να εφαρμόσει μια υπουργική απόφαση για τα θαλάσσια πάρκα, κύριε Βαρδάκη, αν δεν συμφωνήσει πρώτα η Τουρκία. Το είδαμε αυτό. Αυτό είναι ισότιμη σχέση? Δεν μπορεί να κάνει έρευνες στον πυθό της θάλασσας, υδρολογικές έρευνες, το πούμε έτσι, λίγα μέτρα έξω από την αιγαλίτιδα ζώνη των 6 ναυτικών μιλίων. Μιλάω για την Κάσο. Σε επίσημα οριθοτημένη με αντικείμενη χώρα, την Αίγυπτο, δική της ΑΟΣ. Αν δεν υποβάλει αίτημα για να του επιτρέψει η Τουρκία. Και να πω σε αυτό το σημείο, ποτέ να μην υποτιστεί κανένα καλώδιο εκεί, εάν είναι να πάρουμε πρώτα το OK, την έγκριση της Τουρκίας για να ποντίσουμε καλώδιο έξω από την Κάσο. Να σας πω άλλο παράδειγμα. Μια ολόκληρη περιοχή της χώρας, στη Θράκη, συνδιοικείται με τις τουρκικές προξενικές αρχές. Και μάλιστα πρόσφατα ο κύριος Φιντάν είχε πει προημερών, μάλλον εβδομάδων, ότι αφού τελειώσουμε με το Αιγαίο θα ασχοληθούμε και με τα προβλήματα των ομοεθνών μας στη Θράκη. Και τις προάλλες είπε ότι όχι, καλύτερα να το κάνουμε τώρα αυτό, να μπούμε στα ζητήματα των ομοεθνών μας στη Θράκη, και δεν πήρε καμία απάντηση από κανέναν σε αυτό. Καταρχάς, να προσέχουμε λιγάκι και να μην μιλάμε για μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, όπως έκανε το ατόπιμα δυστυχώς μια σύνδεξη του Πρωθυπουργού σε τουρκική εφημερίδα. Υπάρχουν μουσουλμανικές μειονότητες στη Θράκη. Είναι τρεις. Είναι οι τουρκογενείς, είναι οι Πομάκοι και είναι και οι Ρωμά. Επομένως, σε αυτό δεν πήρε καμία απάντηση, ούτε καν του υπενθυμίστηκε ότι δεν είναι ομοεθνής του, είναι μουσουλμανικές μειονότητες.
και ότι μια εθνική μειονότητα ελληνική που υπήρχε στην πόλη σήμερα δεν υπάρχει, γιατί υπήρχε το πογκρόμ των Σεπτεμβριανών του 1955. Και αυτό δεν έγινε από κανέναν, ούτε με επίσημο τρόπο, ούτε με ημιεπίσημο τρόπο, ούτε με ανεπίσημο τρόπο. Άλλο παράδειγμα ανισότητα σχέσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος πριν μερικές εβδομάδες ύβρισε με τους χειρότερους, με τους πιο ιταμούς χαρακτηρισμούς στον Έλληνα Υπουργό Άμυνας για κάποιες δηλώσεις του. Και δεν το απήντησε κανένας. Ούτε επίσημα, ούτε ανεπίσημα. Στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών έδωσε συνέντευξη, όπως θα θυμάστε, πριν μία εβδομάδα, δύο, ο κ. Φιντάνης σε ελληνική εφημερίδα, ο κ. Γιαραπετρίτης σε τουρκική εφημερίδα, και του τέθηκε τον κ. Γιαραπετρίτη η πιο αδιανόητη και προκλητική ερώτηση που μπορούσε να υποβληθεί, που ήταν για ποιο λόγο αγοράζει οπλισμό και πού θα τον χρησιμοποιήσει η Ελλάδα. Και αντί να απαντήσει και να πει θα τον χρησιμοποιήσουμε σε αυτόν που επιβουλεύεται, όποιον επιβουλεύεται την εξαρτησία μας, άρχισε να μιλάει για αγάπη, για ειρήνη, όπως θα μιλούσε κάποιο παιδί των Λουδιών στην Καλιφόρνια του 1969. Και βεβαίως κανένας δημοσιογράφος Έλληνας, δηλαδή σε το αντίστοιχο ερώτημα στον κύριο Φιντάν, να πούμε για παράδειγμα, τι τον θέλετε όλο τον αποβατικό αυτόν στο όρο που έχετε στα παράλια της Μικράς Ασίας, πού τον χρησιμοποιήσετε, για πού τον έχετε να αποβιβαστείτε αυτόν τον σόλο. Άλλο παράδειγμα. Μιλάει για την γαλάζια πατρίδα, όπως είπα την προηγούμενη φορά, ο κύριος Ερντογάν, και δεν παίρνει μια απάντηση επίσημη, αυτή τη φορά πρέπει να την πάρει από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Ερντογάν είναι ο αρχηγός του κράτους και ο επικεφαλής της κυβέρνησης στην Τουρκία, και δεν δίνει μια απάντηση, να του πει, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, υπάρχει μόνο διεθνές δίκαιο. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Ούτε αυτό καν. Στο μεταξύ, ο κύριος Ερντογάν αισθάνεται ελεύθερος να απειλεί. Το Μάιο, καταρχάς, εδώ και μερικούς μήνες, το Μάιο, βγήκε και είπε «Δεν δέχομαι το status quo, δεν υπάρχει για μας status quo στο Αιγαίο. Δεν υπάρχουν πράγματα στο Αιγαίο τα οποία είναι τελειωμένα». Και δεν πήγε κανένας να του πει «Τι εννοείται δεν υπάρχουν τετελεσμένα στο Αιγαίο, κύριε Ερντογάν?» Διότι ναι μεν για τις θαλάσσιες ζώνες αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια θεμητή διαφορά για την ΑΟΣ και την Υπαλοκρηπίδα. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Ποια είναι τα τετελεσμένα που δεν αναγνωρίζεται? Υπάρχουν κάποια νησιά, κάποιες βραχονισίδες που δεν αναγνωρίζεται την κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτές? Ποια είναι αυτά τα τετελεσμένα? Δεν ρωτήθηκε καν. Και αφήνεται και ελεύθερος να μας λέει ότι και να απειλεί πως θα μας διδάξει τα κατάλληλα μαθήματα. Ένα βράδυ θα έρθει στην Ελλάδα και θα μας διδάξει τα κατάλληλα μαθήματα, αν αυτή δεν συμπεριφερθεί σωστά. Που συνήθως εμείς, κύριε Βαρδάκη, για τον κύριο Ερντογάν, δεν συμπεριφερόμαστε σωστά, ειδικότερα όταν επιμένουμε και λέμε, όποτε το λέμε και όπως το λέμε, συνήθως ψελίζοντας, ότι οι διαφορές μας θα πρέπει να λυθούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Ακούει ο κ. Ερντογάν διεθνές δίκαιο, ακούει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούει οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και διμερείς συνεννοήσεις, και δαιμονίζεται. Επομένως, εδώ σας δίνω παραδείγματα ανισότητας στη σχέση, η οποία είναι πολύ χειρότερη από τη δορυφοροποίηση ή τη φιλανδοποίηση, όπως λένε μερικοί, της χώρας. Γιατί αρχίζουμε και αυτολογοκρινόμαστε. Θα πούμε κάτι και θα θυμώσει μήπως ο κ. Ερντογάν. Ήρθε ο κ. Φιντάν στην Αθήνα και είπε με περίσσιο θράσος, παρουσία του Υπουργού, να κάνουμε, λέει, και μια επιτροπή και να φροντίσουμε να συμβάλλουμε και εμείς οικονομικά, να αναστηλωθούν τα Οθωμανικά μνημεία που πάρουν στη χώρα, τα τεμένη κτλ. Και δεν του είπε κανένας, ζητάτε να κάνουμε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, όταν εσείς έχετε μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Αυτός είναι ο σεβασμός που δίνεται στην πολιτιστική κληρονομιά μιας άλλης χώρας, ενός άλλου έθνους, του δικού μας έθνους. Που υπάρχει για μας αυτό, είναι μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς η Αγία Σοφία, αλλά είναι και δικό μας εθνικό μνημείο. Πόσο σας φρόταν, κύριε Φιντάν, να του πει κάποιος, εάν μετατρέπαμε το τζαμί στο μοναστηράκι, να το μετατρέπουμε σε χώρο λατρείας των Ινδουιστών, που είναι κάμποση τώρα στην Αθήνα. Θα σας άρεσε αυτό? Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν λέγονται, και αυτό δημιουργεί μια ανισότιμη σχέση, που είναι χειρότερα από τη φιλανδοποίηση, γιατί η Σοβιετική Ένωση ουδέποτε είχε απειλήσει την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακαιρεότητα της Φιλανδίας, όπως απειλεί ο Ερντογάν. Πρόκειται για μια κατάσταση την οποία, προσέξτε τώρα τη γενική ερβαδάκη, όταν μια άνηση σχέση την αποδέχεσαι ως κανονικότητα, τότε ακριβώς αρχίζεις και διολυσταίνεις ανεπαισθήτως ενδεχομένως, όπως θα έλεγε ο μεγάλος Αλεξανδρινός, να διολυσταίνεις προς την
υποτέλεια. Υποχωρητικότητα την εθνική. Ναι. Διολυθές προς την υποτέλεια, διότι και πώς γίνεται αυτό. Μα είναι δυνατόν η Ελλάδα όταν η Τουρκία κάνει όλα αυτά που λέμε και όταν εκφράζει δεικτική σε βάρος της ακεραιότητας της χώρας, η Ελλάδα να μιλάει μαζί της, όχι μόνο να μιλάει σύρεμα νερά, αλλά να παρουσιάζεται και να συμφωνεί με κοινές υποψηφιότητες για θέσεις αξιωματούχων σε ένα διεθνή οργανισμό, όπως ο Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ευρώπης, όπως κάνει, γιατί υποστηρίζουμε έναν Τούρκο για να γίνει γραμματέας αυτού του οργανισμού. Δηλαδή, η εικόνα που δίνουμε στη διεθνή κοινότητα, αλλά και στους λαούς μας, είναι πια ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτε. Εμείς συνεργαζόμαστε, μια χαρά είμαστε, και ας λένε αυτοί αυτά που λένε. Αυτό εννοώ, ότι πηγαίνουμε σε μια σχέση υποτέλειας, διότι την άνηση αυτή η σχέση η οποία υπάρχει, εμείς την αντιλαμβανόμαστε, όταν λέω εμείς, ενώ η κυβέρνηση, η Ελλάδα, το σύστημα Ελλάδα, την αντιλαμβάνεται ως μια κανονικότητα. Και θα πρέπει να έχετε προσέξει κι εσείς ενδεχομένως σε αναστροφές που κάνετε με συνεργάτες σας, με συναδέλφους σας κλπ. Να ακούγεται αυτό, να το πούμε αυτό, ή μήπως θυμώσει η Τουρκία. Ενώ η Τουρκία δεν έχει κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα. Θα σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Πριν μερικές μέρες, επειδή γίνεται μια συνομιλία, μια διμερή συνομιλία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και ο κ. Γραμπετρίδης ισχυρίζεται ότι το μόνο που κουβεντιάζουμε είναι ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Ναι, αλλά βγαίνει ο κ. Σιντάμ προχθές σε μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι τη Χουριέτη, νομίζω ήταν, δεν είμαι και σίγουρος, και μίλησε για τα πάντα. Μίλησε για το FIR, μίλησε για αποστατικοποίηση των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, μίλησε ότι στην ατζέντα είναι και τα νησιά των οποίων δεν είναι καθορισμένη η κυριαρχία, είναι ακαθόριστη η κυριαρχία. Μιλάμε για όλα αυτά, λέει, με τον κύριο Γεραπετρίτη, και δεν υπάρχει μια απάντηση από πολιτικής πλευράς. Εάν δεν μιλάνε για αυτά, δεν μπορεί να μιλάνε μόνο για το ένα και μόνο για το άλλο. Ένα από τα δύο ισχύει. Ή ο κύριος Φιντάν λέει την αλήθεια, ή ο κύριος Γεραπετρίτης λέει την αλήθεια. Αν δεχτούμε ότι λέει την αλήθεια ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί δεν βγαίνει να τον διαψεύσει. Να πει ότι αυτά δεν τα κουβεντιάζουμε. Κουβεντιάζουμε μόνο ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Τι είναι αυτά που λες στη σύνταξή σου. Επομένως, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δείχνουν ότι υπάρχει μια σχέση η οποία είναι, όπως είπα προηγουμένως, δεν είναι ισότιμη σχέση και η οποία διολυσταίνει σαφέστατα προς μια σχέση υποτέλειας. Διότι αποδέχεσαι τη μη ισότητα ως κανονικότητα. Αυτό εννοούσα. Αυτό εννοώ στο άρθρο που γράψαμε. Κύριε Χάτσικε, η πολιτική αυτή του εξευμενισμού από την πλευρά της Ελλάδος απέναντι στην Τουρκία. Δώστε μου παρακαλώ μια ερμηνεία, μια εξήγηση. Γιατί γίνεται αυτό? Κοιτάξτε, εξευμενισμός είναι όταν προσπαθείς να καλοπιάσεις κάποιον, να τον καταπραίνεις, να καταπραίνεις τον θυμό του, ώστε να μεταβάλει με αυτόν τον τρόπο τη στάση του απέναντί σου. Εξεμπενίζαν και οι αρχαίοι κάνει θυσίες στους θεούς, γιατί είχαν κάνει κάποιο ατόπιμα, κάποιο λάθος, και κάνουν θυσίες για να εξεμπενίσουν τους θεούς. Εμείς τι ακριβώς έχουμε κάνει που χρειάζεται να εξεμπενίσουμε την Τουρκία? Πιστεύουμε σοβαρά ότι με το να είμαστε υποχωρητικοί, να είμαστε ευγενικοί εντός εισαγωγικών στις απαιτήσεις της, η Τουρκία θα αλλάξει στάση? Εκείνο που μπορεί να συμβεί είναι να αποθρασινθεί όταν βλέπει ότι δεν έχει απέναντί του έναν συνομιλητή ο οποίος είναι πολύ σταθερός στις απόψεις του και στις διεκδικήσεις του, σε αυτά που διεκδικεί δηλαδή στη συνομιλία εννοώ. Τώρα, εάν αυτό γίνεται, επειδή υπάρχουν δύο περιπτώσεις, ή αυτό γίνεται επειδή υπάρχει κάποιο άδικο που έχουμε κάνει στην Τουρκία, στην οποία περίπτωση πρέπει να μας υποθεί ποιο είναι αυτό το άδικο το οποίο πρέπει να την εξερμηνήσουμε για να μην είναι θυμωμένοι μαζί μας. Και τους λέγαμε τότε ότι αν αυτό είναι κάποια δίκαια της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν ξέρουν τι λένε, γιατί θέλουν να μου δείξουν στο χάρτη ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν αδικία εκ μέρους της Ελλάδας στην Τουρκία, για να τα επανορθώσουμε. Αν όμως, κύριε Κυβαρδάκη, αυτή η συμπεριφορά πηγάζει από φόβο, είναι ό,τι χειρότερο. Διότι ο φόβος είναι πολύ κακός σύμβουλος στη διπλωματία και στην πολιτική. Όταν δηλαδή φοβάσαι τον αντίπαλο, γιατί όταν ο αντίπαλος καταλάβει όταν τον φοβάσαι, τότε θα σμπρώχνει ακόμη περισσότερο τις διεκδικήσεις του και θα σε φέρει σε ένα σημείο που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο πια παρά να αντιδράσεις. Και τότε άλλες οδούς διαφυγής δεν θα έχεις. Επειδή έχει εξαφανιστεί η πολιτική και η διπλωματία από τη μέση, το μόνο που θα μείνει θα υπάρχει να είναι μια δυναμική αντίδραση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Γι' αυτό λέω ότι η υποχωρητικότητα, ο εξευμενισμός που λέτε εσείς, αυτή η πορεία προς την υποτέλεια, πιο πολύ κοντά φέρνει τον πόλεμο,
τη σύγκρουση, παρά αν υπάρχει μια σταθερή θέση η οποία με μεγάλη καθαρότητα αντίκρυπτε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές στο Αιγαίο, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές στις διαπραγματευτικές μας. Και για μας, αντί να συζητάμε και να ξανασυζητάμε και να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια, θα πρέπει να είναι μια σταθερή μας θέση, κύριε Φιντάν. Ελάτε να κάνουμε μια επιτροπή, να προγράψουμε ένα συνυποσχετικό και να πάμε στη Χάγη. Νομίζω αυτό είναι που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, κύριε Βαρδάκη, και όχι να συνεχίζεται αυτή η ιστορία των συνομιλιών. Είπατε για ένα συμφωνητικό ανάμεσα στις δύο πλευρές, δύο τα θέματα, ναι, για τη Χάγη, ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα. Ωστόσο, διαβάζω με τις ανταποκρίσεις των Ελλήνων δημοσιογράφων από την Κωνσταντινούπολη να λένε ότι εφόσον οι Τούρκοι λένε ότι εφόσον πάμε στη Χάγη, δεν είναι μόνο τα δύο τα θέματα μας. Είναι όλα τα θέματα πάνω στο τραπέζι. Εμείς τώρα εκεί, τι απάντηση δίνουμε? Μα αυτό είναι, μα αυτό λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν μερικά πράγματα σαφή. Κοιτάξτε, κύριε Βαρδάκη, η Ελλάδα καταρχάς πρέπει μονίμως και σταθερά να μιλάει για παραπομπή της μόνης θεμητής διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα, που είναι η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, το Διευθύνων Δικαστήριο της Χάγης. Τελεία παύλα. Και αυτό πρέπει να το κάνει, να γίνει σημαία της, να το κάνει σημαία της διεθνώς. Ότι εμείς θέλουμε να πάμε στη Χάγη, είναι η Τουρκία που δεν θέλει. Και ένα πράγμα το οποίο πρέπει να ρωτήσουμε τους φίλους μας, οι οποίοι λένε ότι ξέρω εγώ, η Ελλάδα είναι περίεργο το Αιγαίο και το ένα και το άλλο, και δεν είναι, είναι μια μίκτη στη θάλασσα και τέτοιες ανοησίες που συνήθως λέγονται. Είναι το εξής απλό. Με 6 μίλια, όχι με 12 μίλια. Γιατί υπάρχει ένα χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνει 12 μίλια στην Ελλάδα. Χωρικά είδατε έτσι, πρόσφατα βγήκε. Αλλά το αφήνω αυτό. Σωστά. Όπως είμαστε αυτή τη στιγμή. Από την Κομισιόν βγήκε ο χάρτη. Ναι, από την Κομισιόν. Όπως είμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είμαστε. Με 6 μίλια. Αλλά χωρίς καμιά συζήτηση περί κυριαρχίας νήσων και βροχονησίδων, έτσι. Δεν θα συζητήσουμε τις ζητήματα εθνικής κυριαρχίας με την Τουρκία. Συζητάμε για μια θεμητή διαφορά. Γιατί δεν πάει στη Χάγη η Τουρκία, γιατί δεν αποφεύγει τη Χάγη? Όχι τώρα, δεκαετίες. Διότι απλούστατα, όπως εξηγήσαμε την προηγούμενη φορά, γνωρίζει ότι αν πάει στη Χάγη θα πάρει πολύ λιγότερα, θα της απέδιδε πολύ λιγότερα το δικαστήριο, έως και ελάχιστα, σε σχέση με αυτά που θεωρεί ότι θα καταφέρει να αποσπάσει από την Ελλάδα με την ποδηγέτησή της μέσα από την τρομοκράτηση και την επιθετικότητα. Διότι αυτό κάνει, τρομοκρατεί και επιτίθεται. Και σου λέει θα κάνουν πίσω αυτοί και θα πάρω περισσότερα με αυτόν τον τρόπο παρά εάν πάω στο δικαστήριο της Χάγης. Γι' αυτό το τορπιλίζει μονίμως εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτό και δεν είναι καθόλου έξυπνο αυτό που μερικοί, νομίζω με συγχωρείτε, ανεύθυνοι συμπατριώτες μας βγαίνουν και λένε, να μην πάμε στη Χάγη, η Χάγη είναι κακή για μας, δεν θα πάρουν κι αυτοί κάτι, η Χάγη θα δίνει κάτι σε όλους. Μα βεβαίως το δικαστήριο θα κρίνει με βάση τη συμφωνία για τον τοίχο της θάλασσας. Από αυτό θα κρίνει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αλλά θα κρίνει τι, κύριε Πρεδάκη, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Δεν θα πάμε στη Χάγη για να συζητήσουμε κατά πόσο, για παράδειγμα, λέω τώρα, η Γάβδος ή κάποια βραχονησία στο Αιγαίο, την οποία ουδής αμφισβήτησε την κυριαρχία της χώρας επί 100 και τόσα χρόνια. Τώρα εμείς θα πάμε να το συζητήσουμε αυτό και να δούμε εάν πράγματι είναι δικά μας, είναι κυριαρχικά μας δικαιώματα εκεί ή όχι. Δεν το κάνουμε αυτό. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, κατά τη γνώμη μου. Επομένως, αυτό πρέπει να κάνουμε, να πάμε στη Χάγη. Αυτό. Σας φοβίζει το γεγονός ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναφέρει ονομαστικά την ολότητα των νησιών στο Αιγαίο? Το κουβεντιάσαμε αυτό την προηγούμενη φορά. Δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ μια συνθήκη να αναφερθεί ονομαστικά σε κάθε μία νήσο και βραχονησίδα που υπάρχει στο Αιγαίο με τα ιδιαίτερα ονόματά της. Είναι όμως ξεκάθαρος ο γεωγραφικός προσδιορισμός που κάνει. Δηλαδή, η συνθήκη της Λοζάνης αφορά την παραχώρηση στην Ελλάδα, αλλά και την παραχώρηση στην Ιταλία της Δωδεκανήσου, και η οποία μετά, μάλιστα δεν παραχωρήθηκε στην Ιταλία, πουλήθηκε ο Δωδεκανήσος στην Ιταλία και αργότερα παραχωρήθηκε το 47 στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να είναι προσδιορισμένα. Αλλά θα σα πω και κάτι άλλο. Η διεθνής νομολογία σε αυτά τα θέματα, γιατί υπάρχει διεθνής νομολογία, λέει το εξής. Ποιο κράτος άσκησε κυριαρχία σε αυτά τα νησιά και τις βραχονησίδες για τα τελευταία 50-60, στην περίπτωσή μας πάνω από 100 χρόνια? Αμφισβητήθηκε ποτέ στα τελευταία 100 χρόνια η άσκηση κυριαρχίας από το κράτος αυτό, από ένα άλλο κράτος?
αμφισβητήθηκε. Ποτέ δεν αμφισβητήθηκε. Ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η κυριαρχία πάνω σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου από την Τουρκία παρά μόνο πρόσφατα. Επομένως, η Ελλάδα έχει ασκήσει διοίκηση σε αυτά τα νησιά και τις βραχονησίδες. Επομένως, από την κατοχυρώνει πλήρως στο Διεθνές Δικαστήριο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο, κύριε Βαρδάκη, αυτά τα θέματα να είναι μέρος ενός συνυποσχετικού. Πλην όμως να σας πω το εξής. Εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει, όπως βλέπετε με δημοσιογράφους που μιλάτε από την Τουρκία, δεν είναι αυτό, δεν μου λέτε, έχει αποφασίσει να θέσει τέτοια θέματα στο συνυποσχετικό, είναι πολύ προτιμότερο να τα θέσει ως ερωτήματα στο συνυποσχετικό. Εγώ δεν συμφωνώ ότι πρέπει να μπουν θέματα κυριαρχίας στο συνυποσχετικό για να συνοηθούμε. Αλλά αν είναι αρχαιοπαθή να τα βάλει ως θέματα, είναι προτιμότερο να τα βάλει στον υποσχετικό και να τα στείλει στο δικαστήριο της Χάγης παρά να τα λύσει διμερώς. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Καταρχάς, να τελειώσουμε με αυτό με τον κύκλο των διαπραγματεύσεων που κακώς ξεκίνησε. Θα κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Πριν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Φιντάν και Γιαναπετρίδη, κύριε Πραδάκη, είχαν προηγηθεί 64 γύροι, 64, επαναλαμβάνω, γύροι διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ επιτροπών από την Ελλάδα και από την Τουρκία. Αυτή η επιτροπή λοιπόν δεν κατέληξε πουθενά. Και διαλύθηκε αυτή η επιτροπή ρητά για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Διότι δεν κατέληξε πουθενά. Δεν είναι παρανοϊκό όταν είσαι από 64 γύρους οι οποίοι ήταν άκαρποι και άγωνοι, εσύ με τον αντίπαλό σου, δηλαδή με αυτόν που διατρανώνει όλους τους τόνους, το λέει καθαρά. Ότι να σου αφαιρέσει κυριαρχία, εδάφη, θάλασσα και αρχικά δικαιώματα, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, δηλαδή. Εσύ να λες ότι είναι πλέον η ώρα, ύστερα από 64 γύρους αποτυχημένων συνομιλιών, ήρθε η ώρα και είσαι αποφασισμένος μέσα από διμερείς συνομιλίες να βρεις λύσεις και μάλιστα κάνοντας και υποχωρήσεις, όπως έχει λεχθεί. Αυτό ήταν μεγάλη πολιτική ανοησία και διπλωματική ανοησία. Και πάση περιπτώσει πρέπει να σταματήσει, γιατί πάντα σε ενωτουργικά λέμε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Θα σας πω ποιο δεν είναι το επόμενο βήμα. Δεν είναι το επόμενο βήμα να ξαναβρεθεί, όπως θα βρεθούν τώρα το Δεκέμβρη, ο κύριος Γιαναπετρίδης με τον κύριο Φιντάν, και ενδεχομένως νομίζω ότι θα υπάρχει και μια συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν, για να κουβεντιάσουν πάλι τα ίδια πράγματα. Όπου ξανά και ξανά νομοποιούνται οι διεκδικήσεις τους. Διότι χωρίς τη δική μας αντίδραση και η συμπίκων όλων, και των διολών και της διεθνούς κοινότητας, θα μας πει πάλι ο Φιντάν ότι όλα τα ζητήματα είναι στο τραπέζι, έχονται στην Ελλάδα για να μετρήσουν το οικόπεδο, το οποίο προφανώς έχουν σκοπό ένα κομμάτι τουλάχιστον να το πάρουν, ότι απαιτείται ολιστική προσέγγιση κτλ. Δηλαδή, όταν λέει ολιστική προσέγγιση, τι εννοεί? Επανεξέταση κυριαρχίας σε νησιά και βραχονησίδες του Ελληνικού Αιγαίου. Επομένως, η μόνη διέξοδος δεν είναι επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα που είναι ατελέσφορο, είναι να πει η Ελλάδα δύο πράγματα. Πρώτον, αν θέλετε να συνεχίσουμε να συζητάμε σε αυτό το επίπεδο, θα σταματήσετε οποιαδήποτε αναφορά, γιατί δεν πρόκειται να υπάρχει καμία διαπραγμάτευση, καμία συνομιλία, αν συνεχίζετε να θέτετε τα θέματα κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά και ελληνικές βραχονησίδες. Τελεία. Άμα συνεχίζετε να το κάνετε αυτό, έχει τελειώσει η συζήτηση μεταξύ μας. Εάν δεχτείτε ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσετε να το λέτε, τότε πάμε στο δεύτερο βήμα, στο δεύτερο όρο, ο οποίος είναι να διαχτεί μια επιτροπή η οποία να διερευνήσει τι μπορεί να μπει και τι δεν μπορεί να μπει στο συμφωνητικό. Εκεί με ρωτήσατε λοιπόν τώρα εσείς. Σε αυτό το συμφωνητικό, γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μπει μόνο η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Και όχι ζήματα κυριαρχίας, νήσων ή βραχονησίδων. Γιατί μην ξεχνάτε, το είπαμε την προηγούμενη φορά, σωστά, εκείνο που θέλει η Τουρκία είναι να δημιουργήσει ΑΟΣ στο κεντρικό Αιγαίο. Είναι σαφέστατο αυτό. Για την ενιαία χωρική, ναι. Βέβαια, δεν πρέπει να σπάσει η ενιαία χωρική ενότητα μεταξύ Ελλάδα, δηλαδή η προεκτική Ελλάδα και του Ανατολικού Αιγαίου. Θα πρέπει να το πάλι εκεί και προσέξτε, υπάρχει και ένα άλλο που θέλω να πω εδώ πέρα. Ότι για αυτό το πράγμα θα πρέπει να πάρει και την έγκριση από τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνο μέρος. Δεν μπορεί να βάλει ζητήματα εθνικής. Δεν νομίζω ότι θέλει να το κάνει. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Αλλά αν το κάνει, αν έχει αποφασίσει να το κάνει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μου λέτε, που δεν θέλω να το πιστεύω αυτό, έτσι, σας το λέω καθαρά, αν αποφασίσει να κάνει αυτό το βήμα, τότε πρέπει να πάρει την έγκριση από τον ελληνικό λαό γι' αυτό. Δηλαδή, ποια έγκριση? Να βάλει στο συνυποσχετικό ζητήματα κυριαρχίας. Ζητήματα που αφορούν νήσους και βραχονησίδες του Αιγαίου. Εκεί πρέπει να πάρει εντολή.
δεν πρέπει να το κάνει διαφορετικά. Και έχω τη γνώμη ότι αυτό θα πρέπει να είναι και μια μόνιμη δική μας στάση, διότι αποδίδει και μια δικλίδα ασφαλείας και έναντι της κυβέρνησης Μητσοτάκη και έναντι των Τούρκων. Ότι εδώ αυτά τα ζητήματα και κυριαρχίας δηλαδή, πρέπει να τα αποφασίσω εγώ μόνος μου. Πρέπει να ρωτήσω και τους πολίτες. Γιατί το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας μιας χώρας αφορά τους πολίτες. Δεν αφορά το μονάρχη. Δεν είμαστε σε μια μοναρχία, κύριε Βραδάκη, είμαστε σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Μόνο στην μοναρχία αποφασίζει ο μονάρχης και μετά ενημερώνει τους υπηκόους του για τις αποφάσεις του. Αυτή είναι η άποψή μου. Τελευταίο ερώτημα, κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παρακορείτε, διαβλέποντας τον εκφυλισμό ενός εθνικού δικαιώματος για την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων στο Ανατολικό Αιγαίο, θέλω να μου πείτε λίγο, στη νέα εποχή Τραμπ, πώς διαβλέπετε να εξελίσσονται τα ελληνοτουρκικά? Καταρχάς, βεβαίως, να απαντήσω. Να πω καταρχάς ότι, όπως έχω πει και την προηγούμενη φορά, βεβαίως το δικαίωμα των 12 ναυτικών μιλίων υπάρχει, αλλά εμείς πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Και η δουλειά μας είναι, ξέρουμε πολύ καλά, ότι η διεθνής νομολογία και οι υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ανάλογες υποθέσεις από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έχουν ως μέρημνά τους αυτές οι αποφάσεις. Θα μπορούσα να σου πω τώρα περιπτώσεις τέτοιες, αλλά ενδεχομένως δεν υπάρχει χρόνος. Μια κλασική περίπτωση είναι μεταξύ Νικαράγουας και Κολομβίας, αλλά δεν έχουμε χρόνο να μπούμε. Όπου στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστήριου της Χάγης ρητός αναφέρεται ότι μέρημνά τους είναι να μην διασπαστεί η χωρική ενότητα της ΑΟΣ κάθε χώρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή, δηλαδή για το Αιγαίο. Είναι πολύ πιο σημαντικό αν θα είναι 6, 8 ή 12 τα μίλια στο Αιγαίο. Σημασία έχει να μην διασπαστεί η χωρική ενότητα. Μα η Φιλανδία στην ευαίσθητη Βαλτική θάλασσα, τα νησιά της έχουν 12 ναυτικά μίλια κανονικά. Βεβαίως. Και αυτό μπορούσε. Μα το έχουν βρει εκεί. Το έχουν βεβαίως και έχουν χωρίσει και έχουν και ΑΟΣ και είναι μια χαρά. Εστά. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ κοντά η μια χώρα με την άλλη. Η Φιλανδία με τη Σουηδία δηλαδή. Και την Νορβηγία. Είναι πολύ κοντά με τη Σουηδία μάλλον. Είναι πολύ κοντά αυτές οι χώρες. Παρά τα αυτά τα έχουν βρει. Μια χαρά. Και μπορεί να γίνει και εδώ αυτό. Αλλά δεν είναι το κεντρικό ζήτημα αυτό. Και εδώ μπορεί να γίνει ασφαλώς. Αλλά το θέμα είναι να μην υπάρχει τουρκική ΑΟΣ στο κεντρικό Αιγαίο, κύριε Φραδάκη. Αυτό είναι το ζήτημα. Μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους αυτό. Αλλά για να μην μας λένε ότι είμαστε, ότι δεν μετακινούμαστε από τις θέσεις μας και ότι είμαστε, εν πάση περιπτώσει, ξεροκέφαλοι και θέλουμε σώνει 12 μίλια. Όχι, μια χαρά. Με τα 6 πάμε. Πηγαίνετε. Δεν θα πάνε, κύριε Βαρδάκη. Δεν θα πάνε, γιατί βάζουν συνέχεια νέα θέματα, όπως σας είπατε και με το ρεπορτάζ. Δεν είναι μόνο η Φαλοκρηπίδα, λένε, είναι και η νησιά και βρακονησίδες. Διότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να διασπάσουν τη χωρική ενότητα του Αιγαίου, με το να διεκδικούν δηλαδή κυριαρχία πάνω σε βαρχονησίδες και νησιά του Αιγαίου. Ας έρθω στον Τραμπ. Έχουμε μια αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου της. Εντάξει. Αν είναι να πει κάποιος κάτι για τον κύριο Τραμπ, είναι ότι είναι απολύτως απρόβλεπτος. Και αυτό ήταν χαρακτηριστικό και στην πρώτη θητεία του. Θα πρέπει να σας θυμίσω ότι υπήρχε περίοδος που έκανε, ας το πούμε έτσι, δουλειές με την Τουρκία και περίοδος που έστελνε επιστολές στον Ερντογάν και μάλιστα τις δημοσιοποιήθηκαν αυτές οι επιστολές που έλεγαν μην είσαι ανόητος και μην με πας κόντρα γιατί ξέρεις θα σου κάνω μεγάλη ζημιά. Ο Τραμπ είναι αυτό που λέμε, δεν μπορείς να τον προβλέψεις τι θα κάνει. Και σε πέρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η πολιτική του στην περιοχή. Αλλά πέρα από τον αν είναι ο Τραμπ, αν είναι ο Biden, αν είναι ο Ομπάμα, αν είναι οποιοδήποτε. Η σταθερή πολιτική της χώρας μας, κατά τη γνώμη μου, κύριε Βαρδάκη, πρέπει να είναι εξής. Ότι εμείς είμαστε σύμμαχοι με τις ΗΠΑ, εντάξει, εν αυτό, ότι είμαστε σύμμαχοι σημαίνει ότι υπάρχουν αμοιβαίες υποχρεώσεις μεταξύ μας. Η Ελλάδα, λόγω χάρη, παρέχει τη βάση της Ούδας, που είναι στην Κρήτη, σε εσάς, η οποία είναι από τις πιο σημαντικές βάσεις που έχουν οι ΗΠΑ στον κόσμο, επαναλαμβάνω. Επίσης, έχουν αναπτύξει ανάλογες δραστηριότητες και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το βαθύ κράτος, ας το πούμε έτσι, των ΗΠΑ, δηλαδή το State Department και το Υπουργείο Άμυνας, έχουν μια ψύχωση με το θέλουν να κρατήσουν την Τουρκία. Εγώ νομίζω ότι είναι μάταιη η προσπάθειά τους, γιατί η Τουρκία έχει από καιρού φύγει.
θέλουν να κρατήσουν πάση θυσία την Τουρκία κοντά τους, κοντά στο ΝΑΤΟ και κοντά στη Δύση. Επαναλαμβάνω, είναι μάταιη η προσπάθειά τους. Γιατί η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από τη Δύση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλώς δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό οι Αμερικάνοι. Τώρα, και στη βάση αυτή μπορεί να θέλουν να δώσουν κάποια ανταλλάγματα στην Τουρκία. Να την ευχαριστήσουν, να τις δώσουν δώρα. Εκείνο λοιπόν που έπρεπε να είναι η σταθερή θέση της ελληνικής κυβέρνησης, όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και σύμπαστος του ελληνικού πολιτικού κόσμου, είναι το εξής. Μπορεί να τους πούνε αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι μάταια προσπαθείτε η Τουρκία, το βλέπουμε το πώς χειρίζεται τα θέματα στη Μέση Ανατολή κτλ. Πώς χειρίζεται τα θέματα με τον Πούτιν και την Ουκρανία, ότι έχει φύγει. Είναι τύπης στο ΝΑΤΟ και είναι τύπης στο δυτικό κόσμο. Αλλά πέραν τούτου, εμείς πρέπει να σας πούμε το εξής. Ως σύμμαχοι, πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε θεμητά εθνικά συμφέροντα στο Αιγαίο και ποτέ και πουδενή δεν πρόκειται να δεχτούμε να γίνουμε σφάγιο στο βωμό των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Δηλαδή η Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει, αυτό πρέπει να σαφές, θα το λέμε, δεν χρειάζεται μόνο χαμόγελα, δεν χρειάζεται μόνο να είμαστε χαχά και χουχού με τους συμμάχους μας, αλλά λέμε και τα πράγματα ότι εκτιμούν περισσότερο αυτό όταν είναι καθαρές κουβέντες, παρά όταν τα λες σουξουμούξου. Καθαρές κουβέντες. Δεν θα δεχτούμε να γίνουμε ηφηγένεια για να φυσήξει ούριος άνεμος στα πανιά των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Αυτή πρέπει να είναι η σταθερή μας θέση απέναντι σε όλους. Και όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος χώρα, δεν είναι μια δορυφορική χώρα, δεν είναι μια χώρα η οποία είναι δεδομένη. Είμαστε στη συμμαχία στο ΝΑΤΟ, είμαστε σύμμαχοι με τις ΗΠΑ, διότι έτσι πιστεύουμε ότι προωθούμε τεχνικά μας συμφέροντα. Αν διαπιστώσουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει, τότε μπορεί να αλλάξουμε και τροπάρι. Αυτό πρέπει να είναι το κλίμα μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Όχι του δεδομένου. Όχι θα φωνάξει, θα διαμαρτυρηθεί, θα κάνει, θα ράνει, αλλά τελικά ρε παιδί μου, μαζί μας θα είναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί δίνει τη δυνατότητα στον άλλο να σκέφτεται ενδεχομένως και να σχεδιάζει ενδεχομένως ότι εάν δοθεί κάτι στην Τουρκία, και ποιος θα το δώσει στην Τουρκία, ποιος είναι ο άλλος που κάποιος άλλος μπορεί να δώσει ένα δωράκι στην Τουρκία παρά μόνο η Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Τότε θα δελεαστεί η Τουρκία και θα παραμείνει κοντά μας γιατί την έχουμε ανάγκη. Αυτό το σενάριο πρέπει να κοπεί παντελώς από το μυαλό των συμμάχων μας. Αυτό έχω να σας πω για τον Τραμπ και την Αμερική, κύριε Βαρδάκη. Κύριε καθηγητά, κύριε Χάτσιε, θέλω να σας ευχαριστήσω σε σημείο αυτό θερμότατα για την σπουδαία ανάλυση που μας κάνατε αναφορικά με την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαρδάκη, για την φιλοξενία και να ευχαριστήσω και το News Hub με την ευκαιρία που αναδημοσιεύει τα άρθρα μου και τις αναλύσεις μου. Και πραγματικά όσοι μας ακούν, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για να κάνουν μια πιο καλύτερη ιδέα από ό,τι λέμε, να επισκεφτούν το site του News Hub και να διαβάσουν αυτή την τριλογία για την οποία μιλάγαμε τόση ώρα. Η ανταπόκριση των αναγνωστών θερμότατη και αποδεικνύεται από τα χτυπήματα πόσες φορές κατέβηκε η συνέντευξη και ακούστηκε και διαβάστηκαν τα άρθρα από τους αναγνώστες μας. Με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό, γιατί αυτό δείχνει ότι αντίθετα με αυτό το οποίο συχνά λέγεται, ότι δηλαδή ο ελληνικός λαός δεν είναι σκεπτόμενος, δεν ενδιαφέρεται, το έχει ρίξει στην τρελή όπως δεν είναι κοινός κτλ. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, αλλά εκείνο που ισχύει είναι ότι πρέπει να του μιλάς και να του μιλάς με καθαρότητα, με ευθύτητα και με ειλικρίνεια. Και τότε υπάρχει ενδιαφέρον για την πολιτική υπ' αυτήν την έννοια. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την πολιτική ανάλυση εννοώ, έτσι. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον όταν διαπιστώνουν ότι οι κουβέντες είναι απλώς για να γίνονται οι κουβέντες και δεν υπάρχει ουσία σε αυτό που συζητάμε. Και με μεγάλη χαρά, κύριε Βαρδάκη, θα ήθελα να βρεθώ κάποια στιγμή και στο Ηράκλειο για να κάνουμε αυτή την ωραία σύνδεση που κάναμε τώρα εξ αποστάσεως, να την κάνουμε και από κοντά και διαζώσεις. Θα χαρώ πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά. Να γίνει αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους.